Λοιπόν. Ο Χριστός και η Παναγία. Ναι. Περίμενε, Άννα, έχουμε ακροάτρια στον αέρα. Περάστε. Άννα μου, αυτά από τον Γιώργο, βέβαια, να του κάνει μόνο αγάπες και γλύκες. Άννα, περίμενε, γιατί μα ευνηδίασε. Έχουμε τον Κώστα το Μαρτάκι μαζί μα στο στούντιο. Πες καλημέρα στην Άννα. Καλημέρα, Άννα, καλημέρα, Άννα. Τι είπε η Άννα, γιατί δεν μπορεί να μπορώ να το ξυπνάει με νεύρα το πρωί. Πόσο όμορφο αγόρι είσαι εσύ. Ξυπνάει με νεύρα. Εντάξει, πια τον καφέ μου τώρα. Είμαι εντάξει. Κάτσε, γιατί μα έκανε ντουο Μαρτάκι τώρα. Άννα μου, φιλιά πολλά, να είσαι καλά. Η Άννα τι είπε, θα τον διώξει, θα τον συγχωρέσει. Καλημέρα. Τι κάνει εσύ. Θα τον συγχωρέσει, τι θα κάνει η Άννα. Τι όμορφο αγόρι είσαι εσύ. Τι θα κάνει η Άννα, δεν άκουσα. Παιδιά, παιδιά. Ο όμορφο Κώστα Μαρτάκι ήρθε μόλι στο στούντιο και μα έκανε έκπληξη. Τι δικιά σου κάμερα. Ναι, ναι, εδώ, πε γεια στην κάμερα. Τώρα θα γυρίσουμε σε σένα. Λοιπόν, Κώστα μου, τι κάνεις, πώς σκέφτεσαι πρωινός. Είδα φως και μπήκα. Είπα να κάνω ντου. Αυτά τα ντου που κάνω εγώ τα δικά μου. Τα ντου τα ωραία, να μας τα κάνεις πιο συχνά. Θα σας τα κάνω, μου λείψατε η αλήθεια. Έχουμε και τραγούδια, έχουμε, χαμός θα γίνει. Να βγεις και καφέ, λοιπόν, μετά βγει ο Κώστας. Όχι, όχι τώρα, μετά. Το κομμάτι με την απιστία το άκουσες. Το άκουσα το κομμάτι με την απιστία. Εσύ τι θα έκανες για να σε συγχωρέσει. Το άλλο νομίζω δεν θα έκανα. Τίποτα. Ναι. Εγώ θα είχα ετοιμάσει τον ελληνικό καφέ, τον είχα δίπλα. Ναι, και τα κόλυβα. Και τα κόλυβα. Και το παξιμαδάκι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Κώστας Μαρτάκης μαζί μας στο στούντιο. Εντελώς απρόβλεπτη συνάντηση και επίσκεψη. Ή θα είναι εδώ μαζί μας, θα μιλήσουμε, θα περάσουμε ωραία. 697-800-1048. Κώστας Μαρτάκης, ευνηδίως μαζί μας σήμερα για καινούργια εβδομάδα. Σε έβγαλε ο δρόμος στη Χαλκίδα και είδες να μας τρολάρεις. Όχι, δεν με έβγαλε. Ήρθα επί τούτου. Α, ήρθες για μας. Δεν με βγαίνεις προς τα πάνω και παίρναγες από τη μεσοτυχία. Αυτό το έκανα ένα διάστημα για περίπου δύο μήνες που πήγαινα Θεσσαλονίκη. Παίρναγα συνέχεια και στέλνα και εγώ μηνύματα. Δεν ξέρω αν τα βλέπατε. Τα βλέπουμε. Τι κάνεις. Είμαι καλά. Τι όμορφος που είσαι. Τα μαλάκια σου εδώ πέρα πετάνε λίγο. Δεν πήγαινε έτσι όπως είναι. Εδώ η κάμερα να πιάνει. Ναι. Καθίστε στις κάμερες για να πάμε να βγάλουμε υλικό μετά. Δεν βλέπω τίποτα καθόλου τον Κώστα από την κάμερα. Λοιπόν, παιδιά, διάφορα πράγματα συμβαίνουν στην ελληνική showbiz και μια και έχουμε το Μαρτάκι εδώ. Μας τα πει ο Μαρτάκης θα μας δώσει τα από μέσα. Ναι. Γιατί κυκλοφορώ και πολύ. Πες μας λίγο, χώρισε τελικά η Παπαγεωργίου με τον Αργυρό. Χώρισε. Γιατί? Δεν ξέρω. Θα σου πω εγώ γιατί. Γιατί είναι παντρεμένη και δεν έχει πάρει ακόμα διαζύγιο. Χώρισανε, ναι. Αν δεν το έτσι το είπα. Είδες που ήταν μαζί. Μας το επιβεβαίωσε μόλις να κρατηθεί το απόσπασμα ο Κώστας ο Μαρτάκης. Μας επιβεβαίωσε, σταμάτα, ότι η Παπαγεωργίου ήταν με τον Αργυρό και χώρισαν. Είδες που το ήξερε. Είχε πάει η Φόφη στο Αργυρό. Ναι. Στον Αργυρό, ναι. Το Σάββατο. Είχε φλερτ. Αυτά είναι του Γιώργου. Α, γιατί. Γιατί δεν μπορεί να έχει, δηλαδή. Καλά σου λέει, γιατί. Δηλαδή, αυτό είναι ρατσιστικό που κάνεις. Ναι. Να ξέρεις. Κοίταξε, μια είδηση που μπορούμε να δώσουμε τώρα στον αέρα είναι ότι το ίδιο φλερτ είχε αναπτυχθεί. είχε αναπτυχθεί μεταξύ Μαρτάκη και τώρα Μπακογιάννη. Εντάξει. Πότε είχε έρθει να σε δει τώρα. Δεν είχε έρθει να σε δει. Παρακάτω. Είδατε που τα λέω εγώ αυτά. Λοιπόν, είναι το μέλλον η πολιτική. Η Παπαγεωργίου χώρισε με τον Αργυρό γιατί είναι παντρεμένη και δεν έχει πάρει ακόμα διαζύγιο. Α, γι' αυτό. Ακόμα ισχύει ο γάμος της, γι' αυτό. Ναι, και σου λέει Αργυρό, θα πάω να μπλέξω εγώ τώρα. Με ποιον είναι παντρεμένη. Ήταν με έναν αρχιτέκτονα από το Βόλο. Και δεν έχει πάρει ακόμα διαζύγιο. Γιατί το δίνει, Και πώς τα φτιάξανε με τον Αργυρό. Δεν το ξέρω, Αργυρό, ήταν παντρεμένη. Το μάθε από τα ΜΜΕ. Άσε μας, μωρέ. Αλήθεια. Άσε μας, ρε Λίνα, τώρα. Άσε μας, ρε Λίνα, τώρα. Δεν ήξερε ο Αργυρός. Αχ, έχουμε και την κάμερα. Ότι δεν είναι παντρεμένη η κοπέλα του. Και βγήκε στη δημοσιότητα. Φορά και βέρα. Συγγνώμη, αν εγώ τώρα φλερτάρω με τον Κώστα και ο Κώστας με ερωτευτεί παράφορα. Ωραία. Έτσι. Και δεν φοράω βέρα. Ξέρω ότι είμαι παντρεμένη. Όχι, αλλά μετά ένα διάστημα. Θα μάθω τι είναι, στόκος. Έλα να σου πω. Μέχρι να το μάθει. Στα δύο βράδια δεν θα το μάθει. Δεν θα τον ενδιαφέρει. Αλλά σε ένα μήνα θα το ξέρει. Πού το μάθει. Αθήνα αυτό, Χαλκίδα εγώ. Έλα, άντε, έχω εγώ φίλου εδώ στο σοκεφέ. Νομίζω ότι ο Αργυρός τα φτιάξε με την συγκεκριμένη και δεν ρώτησε κανέναν κοινό γνωστό. Καλά σου λέει, δηλαδή δεν κάνει μια έρευνα. Ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω. Όταν είναι έτσι για πλάκα. Δεν ερευνήθηκε. Επόμενο θέμα. Επόμενο θέμα. Παντρεύω τη Φουρέιρα με τον Ποτία. Πες μας. Άντε καλέ. Όχι. Σε ποια είναι ωρία. Γιατί ρε παιδιά. Στην ενορία τη. Πού ανήκει η Φουρέιρα. Στην ενορία.
Στροπή! Εγώ είμαι το σημάδι ταξιάρχη. Καταστροφή! Περίμενε! Φεύγουμε, παιδιά! Ήθελε να έρθει, ε! Καλημέρα! Καλημέρα! Ωραίο ζευγάρι όμω. Κοίτα του τι ωραίοι που είναι. Ταιριάζουν πολύ. Λοιπόν, α πάμε στα πιο safe. Κώστας Μαρτάκης, αν είσαι. Πάμε εκεί, μ' αρέσει. Αν είσαι έρωτα, ολοκαίνω για τραγούδι αποκλειστικά στο καφέ με 104,8 και ερχόμαστε να πούμε και τα υπόλοιπα τώρα. Περίμενε. Κώστα. Έχουμε το Μαρτάκι που βγάζει φωτογραφίες. Εμένα έβγαζε. Δηλαδή την κάμερα. Λοιπόν, έχει πάρει το καινούργιο με την τεχνολογία, τα πα καλά. Τα πάω καλά, ναι. Πρόσεχε τον καφέ μου, το ρίξει πάνω στα χαρτιά, θα γίνει χαμό, ε. Αυτό μόνο. Εγώ είμαι πάρα πολύ. Ακούσαμε στα νεύρα, έχει. Είχε περίοδο. Είχε περίοδο. Πίνω. Έχει περίοδο. Λοιπόν, πάμε στα επόμενα θέματα. Θέλω να. Περίμενε. Ακούσαμε το ολοκαίρινο τραγούδι, αν είσαι έρωτα. Α, ναι, πε μα λίγο. Κυριάκο Παπαδόπουλο, Δρόμη Παπαδέα. Σα ενοχλώ. Καταπληκτικό τραγούδι. Όχι, αλήθεια, σα αρέσει. Εμένα μου άρεσε και το έλεγα και στον Νίκο την άλλη φορά. Χαίρομαι πάρα πολύ. Είναι. Καταρχήν. Περνάω πάρα πολύ ωραία με τον Κυριάκο. Νομίζω ότι έχω ταιριάξει πάρα πολύ με τον Κυριάκο από τον προηγούμενο δίσκο που είχα κάνει. Το Εγώ θα φύγω, το Πάρε ένα τηλέφωνο, τα σύνορα, το Πάντα θα ζεις. Ούτε ήξερες, διάφορα τραγούδια πολλά. Νομίζω ότι μου ταιριάζει με κάποια έτσι, παραστρατήματα που έκανα γιατί ήθελα να δοκιμάσω κι εγώ κάτι διαφορετικό. Οι παλιές αγάπες νομίζω είναι πιο δυνατές. Ναι. Τις εφήμερες. Και γενικά οι μπαλάντες σου πάνε πολύ. Νομίζω ότι παρόλο που είμαι άνθρωπος που θέλω τη χαρά, την ενέργεια και όλα αυτά, περισσότεροι μου το λένε αυτό, ότι θέλουμε μια μπαλάντα από σένα. Δηλαδή, ναι, είσαι της μπαλάντας. Το είχαμε πει και την άλλη φορά. Δηλαδή μετά την ανατροπή θεωρώ ότι στην ανατροπή πρέπει να μείνεις. Όταν θα βγάλω ζεμπέκικο θέλω να τα λες. Γενικά, όταν πρωτοβγήκες το έχω ξαναπεί, μπορεί να μας συστήθηκες πιο pop, τελικά όμως αυτό το στυλ είναι το δικό σου. Αν πρέπει να καταλήξεις κάπου, είναι στο αν είσαι έρωτας. Αυτό καταλαβαίνεις. Μόνο. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι σου πηγαίνει. Θεωρώ. Κώστας Μαρτάκη. Θεωρώ ότι σου πηγαίνει το ελαφρολαϊκό. Αυτό θέλω να σου πω. Να, ευχαριστώ. Εκεί καταλήγω εγώ μετά από τόσο καιρό. Εγώ μιλάω σοβαρά, παιδιά. Τώρα είσαι. Ναι, ίδια. Δεν ξέρω τι ίδια σοβαρότητα. Εγώ κατά το επίπεδο σε αυτή την εκπομπή, εν πάση περιπτώσει. Όχι, και εγώ νιώθω πολύ όμορφα. Ο Κυριάκος, εντάξει, είναι. Η ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας είναι μία, έχει γράψει τεράστια ιστορία, πολλά τραγούδια, τον ευχαριστώ πάρα πολύ που εμπιστεύεται ξανά να συνεργαστούμε. Εντάξει, γιατί πέρα από ένας καλλιτέχνης με έναν άλλο καλλιτέχνη που συνεργάζονται, είμαστε και φίλοι με τον Κυριάκο και με τη γυναίκα του την Έφη, έχουμε περάσει πολύ ωραία μαζί. Χωρίς να παρεξηγηθεί αυτό, γιατί εδώ σκέφτεται περίεργα να του πεις κάτι λίγο που είναι τζίζι, αμέσως κατευθείαν. Γιατί τι θες να πεις, ότι περνάει ωραία με τη γυναίκα του Παπαδόπουλου, λες. Μίλησα. Αυτό ήθελα να πει. Εσύ είσαι το πρόβλημα. Σε αυτή την εκπομπή, εσύ είσαι το πρόβλημα. Ήθελα να του πω ότι αυτό να μην το πει, γιατί αυτό σκέφτεται, κατάλαβε. Καλά, δεν τρέπεσαι λίγο, ρε Γιώργο. Δεν τρέπεσαι, ρε Γιώργο, λίγο. Είναι παντρεμένο ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, ο συνθέτης. Είναι παντρεμένο. Συγγνώμη, μίλησα εγώ όλη την ώρα. Κουβέντα δεν τρέπεσαι λίγο. Και στην τελική να σου πω κάτι, ο Μαρτάκης το είπε. Έχουμε περάσει πολύ ωραία με τη γυναίκα του την Έφη, έτσι δεν είπε. Α, βάλε μα το σκοτωμένο για να την Έφη και τον Κυριάκο, τώρα δεν τρέπεσαι. Έχουμε τόσο ωραία συνεργασία. Ήθελες να έρθει να περάσει καλά, Δεν πειράζει, εγώ δεν μασάω. Λοιπόν, πες μας λίγο, Κυριάκο Παπαδόπουλος, πραγματικά συμφωνώ και εγώ ότι έχει γράψει πολύ ωραία τραγούδια. Η αλήθεια είναι. Είναι εγγύηση αυτό που λες ότι αυτός ο άνθρωπος πάντα γράφει ωραία. Γιατί ξέρουμε συνδέσεις που όταν έχουν έμπνευση ναι, όταν δεν έχουν όχι. Ναι. Ο Κυριάκος είναι νομίζω σταθερή αξία. Ρώμη Παπαδέα είναι αδερφή τη Ντέμι. Ο Παπαδέα είναι καινούργια ουσιαστικά στιχουργός. Έχει γράψει στην Ντέμι. Έχει γράψει νομίζω στη Δέσποινα. Στο Σαμπάνι. Νομίζω στο Ρέμο έχει γράψει ένα τραγούδι. Είναι από τους καλλιτέχνες, γιατί εγώ καλλιτέχνες τους θεωρώ και τους στιχουργούς και τους συνθέτες όλους. Που νομίζω θα απασχολήσει πολύ στο μέλλον. Και χαίρομαι που κάνουμε τη συνεργασία και έχουμε ξαναδουλέψει άλλη μια φορά μαζί με την Ρώμη. Παλιό, δεν βγήκε. Θα μάθει τώρα, θα γκουγκλάρει και θα μάθει. Δεν μου λες, αυτό το τραγούδι δηλαδή είναι προάγγελος κάποιας δουλειάς ή το πηγαίνει σταδιακά? Όχι, είμαι στη διαδικασία που ετοιμάζω δίσκο. Θέλω με να τον Κυριάκο. Με τον Κυριάκο, ναι. Αλλά δεν βιάζομαι κιόλας. Δηλαδή αυτό έχουμε πει με τον Κυριάκο. Ούτε θέλω να σε πιέσω, ούτε να αγχωθώ εγώ ότι πρέπει να πω, να ανακοινώσω πότε θα βγει ο δίσκος και μετά να τρέχουμε να κυνηγάμε τα τραγούδια και αν δεν μ' αρέσει. Πάμε σιγά σιγά, ακούμε τραγούδια. Είμαστε σχεδόν κάθε μέρα μαζί και ακούμε και δοκιμάζουμε και δοκιμάζουμε και
σε κάποια κομμάτια μπορεί να, ξέρεις, να βοηθήσω, όχι να βοηθήσω, να πω κι εγώ μια, να βάλω το, τη δικιά μου σκέψη, τη δικιά μου έμπνευση μέσα σε κάτι που ο Κυριάκος έχει την εμπειρία και μπορεί να το απλώσει και να το κάνει αριστούργημα. Ολόκληρο τραγούδι. Ναι, ολόκληρο τραγούδι. Γι' αυτό σου λέω ότι είμαι στην πιο δημιουργική φάση, γιατί είμαι στη φάση της δημιουργίας. Όλο το άλλο, είναι, ξεκινάει το βαγόνι και πηγαίνει. Αυτή η φάση είναι η πιο ωραία, για μένα τουλάχιστον. Θα υπάρξει μέσα στο δίσκο ένα βιωματικό τραγούδι, δηλαδή θα πεις του Κυριάκου, έχω ζήσει αυτό, αυτό και αυτό πέντε λεπτομέρειες και σου το βγάλει τραγούδι. Ναι. Ησυχία. Ποιο? Ποιο, δεν τα ξέρεις, παιδί μου, τέμα είναι ακόμα. Ποιο? Ναι, να, πώς λέγεται το τίτλο, ο τίτλος. Γιατί αν θα βγει να το πούμε στον αέρα, καταλαβαίνετε. Θα σας το πω. Ότι τότε που είχα κάνει ντου και ήρθα και μου έλεγε ότι περνά ωραία με τον Κυριάκο και την γυναίκα του. Αυτό ήθελα να σου πω. Τα τραγούδια που ετοιμάζεις να τα ακούσει η γυναίκα του Παπαδόπουλου. Μην το ξεχάσουμε αυτό. Άντε πάλι με τη γυναίκα του Παπαδόπουλου. Αυτή τη γυναίκα, λόξικα θα έχει πρωί. Άστο να πιούμε λίγο καφέ. Με φυλάει ο Μαρτάκης και εγώ λέω το χωρικό. Πάρ το κινητό μου και τράβα. Λοιπόν, τώρα δεν είναι αυθόρμητο όμως. Τράβα με το δικό μου κινητό. Γιατί όμως ό,τι είπες εξ αρχής. Είναι πιο καλό και από το Μαρτάκι. Μισό λεπτάκι, παιδιά, μισό λεπτό. Κατεβαίνει μόνη της. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Γιατί είσαι δίπλα στην Ελίνα. Λοιπόν, καλημέρα στην φίλη τη Χριστίνα που λέει: λοιπόν, θα συγχωρούσα τον άντρα μου αν με απατούσε. Ναι. Αν μου έφερνε το Μαρτάκι. Α. Αρχίζω το και ξέρεις ότι έχεις δώρο, να σου ρωτήσω κάτι. Πάρτε με. Τόσα χρόνια που είσαι στην πρώτη γραμμή της ελληνικής showbiz, έχεις αναρωτηθεί ποτέ αν έχεις κλείσει σπίτια? Αν έχεις κλείσει σπίτια? Όχι. Έχω πάει, τον έχω δει το Μαρτάκι πάνω στη σκηνή και αρχίζει τώρα και κάνει κάτι τέτοια. Τραγουδάει το μικρόφωνο. Όχι, αυτά τα τέτοια κάποιο άλλο τα κάνει. Εγώ τα τέτοια δεν κάνει. Ναι, αλλά χορεύει, λυκνίζεσαι και λίγο. Χαϊδεύει με το γαλανό το μάτι την κοπέλα που κάθεται μπροστά. Συγγνώμη, θες να πεις τώρα ότι ο Κώστας ανεβαίνει στην πίστα και χαϊδεύει το στήθος του? Παιδί μου. Τώρα δηλαδή σε έδωσε. Για να καταλάβει ο κόσμος. Τι είναι το έτσι? Ναι, ρε παιδί. Το έτσι τι είναι. Λυκνίζεται, πώς να σου πω, έχει αυτό το αντρικό το την ώρα που τραγουδάει, ας πούμε, ένα πιο έτσι, μια πιο έτσι ρούμπα, ναι. Τραγουδάει και σε κοιτάει. Την ώρα που σε κοιτάει κάτω στο τραπέζι που είσαι, νιώθησε... δίπλα είναι δηλαδή, το αγόρι σου. Εσύ νιώθεις αισθησιακά, δηλαδή τραγουδάω γορούμπα. Βγάλε το μαντίλι. Και εσύ έχεις βλέπεις το μπλε μάτι και φτιάχνεσαι. Ναι. Μην το, το πας αλλού. Πιστεύεις ότι δεν έχει τσακωθεί ζευγάρι για σένα στο μπουσα μπουσούκια? Δηλαδή είναι ένα κορίτσι που σε κοιτάει περίεργα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, αλλά σίγουρα δεν έχω προκαλέσει. Γιατί εγώ όταν είμαι στη σκηνή. Γιατί έχει συμβεί, το ξέρετε? Όχι, αλλά λέω. Εγώ το ξέρω, το έχω ακούσει. Είχε βγει και σε site κουτσομπολίστικο. Ότι τι. Χώρισαν για τα μάτια του Μαρτάκη. Θα βάζα εγώ, σαν τίτλο. Δεν ξέρω. Εγώ δεν. Δεν πήρε κάτι αυτό το μάτι σου. Ναι. Συγγνώμη. Γενικά. Σοβαρά, δεν έχει δει γυναίκα που να σε κοιτάει περίεργα και να συνοδεύεται? Άλλο αν έχει γίνει μετά κάτι. Έχει δει? Ναι, έχω δει, αλλά επειδή το καταλαβαίνω και δεν μ' αρέσει. Να προκαλεί. Ναι, δεν θέλω να γίνει μανούρα τώρα και να έχω να απολογούμε και χωρίς λόγο κιόλα. Ναι, ναι. Αρχίζω και πετάω στον φίλο τη λουλούδια. φίλε, εγώ μαζί σου είμαι. Εγώ μαζί σου είμαι. Κοίτα, αυτή εδώ με κοιτάει. Δεν σου έχει τύχει ποτέ? Όχι, και μετά ξέρει τι γίνεται. Ναι. Κάνω αδερφό το φίλο και μετά αφήνει ελεύθερη την κοπέλα του. Και πάει στον άλλο. Στρώνει το δρόμο. Στρώνει το δρόμο. Δεν σου έχει τύχει ποτέ? Σε πιο νεαρή ηλικία. Πώς συμβαίνουν, πηγαίνεις για καφέ και κοίτας μια πάρα πολύ ωραία κοπέλα και σου έρχεται ο δικός της μετά από λίγη ώρα, γιατί την κοιτάζε? Σου έχει τύχει σε ένα αυτό? Δεν μου έχει τύχει. Φαντάζομαι πώς θα την κοίταζες. Φαντάζομαι πόσο προκλητικό θα ήσουν. Καθόταν μόνη με μια φίλη τη και κοιτάγαμε. Πώς μπορεί να κοιτάς προκλητικά, δηλαδή, όταν βλέπεις μια ωραία κοπέλα εκεί? Έτσι, εκεί με το πράσινο, ας πούμε. Και κοιτάς. Δεν είναι κοπέλα, ο Σπύρος είναι. Όχι, εννοώ ότι κάθεται από εκεί, ρε παιδί μου. Όχι, με το πράσινο που κοίτα από εκεί εννοώ. Ναι, ρε παιδί μου. Και κοιτάς. Δηλαδή, πώς μπορεί να κοιτάξει λυσσασμένα που λες εσύ ότι φαντάζεσαι πως την κοίταγε? Ρε παιδί μου, κάθομαστε εγώ με ένα φίλο μου και είναι δύο κοπέλες μόνες τους. Δεν ξέρω εμείς αν είχαν σχέση, δεν είχαν τίποτα. Κοιτάγαμε. Ναι. Ήρθε ο δικός της μετά από λίγο. Προφανώς και αυτή ήθελε να το παίξει ιστορία. Ναι. Αυτός εκεί με κοιτάει. Και τι έπαιξε, ξύλο? Όχι, μωρέ. Του είπες αδερφέ, συγγνώμη. Όχι, τίποτα. Κάνω και τέτοια. Του λέω αλήθωρος είμαι. Ελεήστε το φτωχό. Ο φίλος μου ήταν τυφλός και ήταν τυφλός. Η ώρα είναι 10 και 10 και πρέπει να μάθουμε τι γίνεται έξω στους δρόμους.
Έλα Κεφίρ. Έλα παιδιά, τι κάνετε? Εμείς εδώ έχουμε κόσμο. Μαρτάκι. Τι γίνεται? Θα μου πεις ένα τραγούδι? Τι τραγούδι θες? Το θέλω το τέτοιο, τα καλοκαιρινά τα σ' αγαπώ. Τα καλοκαιρινά τα σ' αγαπώ. Θα είναι δικά μας, θα είναι πάντα εδώ. Ποιος τη χάρη σου και φύγει. Απόψε έχει το νησί γιορτή. Ποιος τη χάρη σου και φύγει. Εσύ... Έλα τραγούδα και εσύ όμως μαζί. Να πω εγώ τον αρχή. Α, ναι. Τον αρχή. Συμβαίνει μόνο μια φορά. Μου λέει πρώτη σου ματιά. Με ένα φιλί. Έχεις και μια καλιά. Έχεις κατεβάσει τα lyrics, ρε. Ναι, ναι, σίγουρα. Συνήθως ο συνεργάτης μας είναι πιο σοβαρός. Τώρα σε άκουσε και πήρε αέρα. Καλά, εντάξει. Χαίρομαι που προκαλώ αναστάτωση. Άρε φωνάρα, ωραίο, και πάω, και πάω. Εδώ να σου πω, να υποθέσω έχεις όλα τα CD του Κώστα, ε. Καλά, ναι, εντάξει, θέλω να μου υπογράψεις και να μου δώσει ένα αυτόγραφο. Εδώ, στο μπλουζάκι. Πάνω στο μπλουζάκι ή από μέσα στο μπλουζάκι? Όπα, αυτή είναι αποκαλύψερα. Τι όπα, τι. Ματάκι, ντρέπομαι. Μάζησες λίγο τώρα, μάζησες, σε βλέπω. Και εγώ ξέρω τι είμαστε. Παιδί μου, τελείωνε πες την κίνηση στους δρόμους. Λοιπόν, παιδιά, γίνεται ένα χαμό. Πετάει το ελικόπτερο από πάνω, χαμός. Έχει κόψει ο Μαρτάκης και έχει κάνει ένα χαμό. Ναι, έχουν κλείσει δρόμοι. Έχουν κλείσει δρόμοι, μην πάτε από θυβόν. Ναι, γιατί γίνεται ένα χαμό. Επίση έχει κίνηση στο κόμβο. Κώστα, από πού ήρθε? Από πού μα έρχεσαι? Από Αθήνα. Ήρθες από την υψηλή γέφυρα ή από κάτω? Από την καινούρια γέφυρα. Από πάνω. Από την ψηλή. Άρα πέρασε τον κόμπο. Αυτή που ανοίξαμε χθες. Αυτή που ανοίξαμε. Ναι. Ο Μητσοτάκης την είχε κάνει γένεια, ένα ξέρεις. Ωχ. Έλα, μια χαρά. Λοιπόν, έχει στο... στη Βενιζέλου έχει λίγο κίνηση και λίγο λεωφόρο Χαϊνά, παιδιά. Γίνεται ένα χαμό. Στη μικρή τη γέφυρα την παλιά δηλαδή. Δεν είχε κίνηση, πέρασε από τη μικρή. Από τη μικρή πέρασα, ναι. Δεν είχε κίνηση. Όχι. Όταν ήρθα από ήταν ανοιχτά. Ναι, αλλά τώρα τέτοια ώρα και φύρα αποκλείεται να μην δεν έχει κίνηση. Στην Κότσου, στη Βενιζέλου, στον ΟΤΕ. Παιδιά, μόνο Βενιζέλου και λίγο τέρμα πάνω Κότσου έχει. Έχει πολύ κρύο. Αρετούζης και Βανάρια. Έχει πάρα πολύ κρύο. Και τι, δεν έχει βγει ο κόσμος πάει στη δουλειά του? Έξω. Μπορεί να βλέπεις τον ήλιο έξω κάτω. Εσύ πιστεύεις τον Κεφίρ, δηλαδή, μας τρελάνεις. Ναι, εγώ το πιστεύω τον Κεφίρ. Όχι, δεν βλέπεις εσένα που είσαι θερμό αγόρι. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που κρυώνουν. Παραπληροφόρηση δηλαδή είναι η κίνηση που λέει. Παλεύω εδώ και δύο σεζόν να πούμε μια φορά την κίνηση σωστά. Όχι. Λοιπόν, Κεφίρ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να πάρεις αυτόγραφο. Δηλαδή, σε προσέβαλε τώρα. Καλημέρα. Φιλιά, καλημέρα στον Αλέξανδρο, καλημέρα στο Φώτη, καλημέρα στη Μέρη, καλημέρα στη Μαρία, στη Χριστίνα, στο Μιχάλη, στον Πάνο, στο Στάθη, στην Ευαγγελία. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά. 697-800-1048-22-2-62-800-3W.socafem.gr. Θα μας κάνεις κάποιο τεστ? Έχω να σας κάνω ένα τεστ. Έχω μία έρευνα, θα πάμε λίγο αλλού. Τελικά, ας μας πει και ο Κώστας που έρευνα έχει... ή τεστ? Έχω, έρευνα, θα σου πω τώρα. Α, okay. Που έχει γνωρίσει πολλές γυναίκες στη ζωή του και έχει δει να περνάνε μπροστά του διάφορες γυναίκες όλων των ηλικιών. Μας έλεγε για την Πάολα πριν, μας έλεγε για την Άγια, μας έλεγε για την Τέμη, άλλα κορίτσια έτσι. Τελικά. Διαφορετικές ηλικίες, διαφορετική νοοτροπία. Υπάρχει μια έρευνα που λέει, εντάξει, okay, τι βρίσκουν σεξ οι άντρες σε έναν άντρα, οι γυναίκες σε έναν άντρα. Δηλαδή, τι βρίσκει μια γυναίκα σεξ πάνω σου, πιστεύεις? Πέρα από τα μάτια σου. Άλλο, μην πεις τα μάτια σου. Να κατέβει. Κατέβα λίγο, ναι. Κατέβα. Πού να πάω? Όσο κατεβαίνεις, εγώ θα σου λέω stop. Θα σου λέω κρύο, ζέστη. Κρύο, ζέστη. Να σου. Πρέπει να πω πολλά. Γιατί όχι, ένα μου έρχεται. Γιατί δύο πράγματα θέλουν οι γυναίκες στους άντρες. Εμφανισιακά είναι αυτά. Το ένα, το άλλο όχι τόσο. Το άλλο είναι χαρακτήρες. Το ποπό. Το ποπό. Το πίστη. Για σήκω λίγο να δω. Γιατί θα το πούμε τώρα στον αέρα. Να δω αν. Ανισχύει. Όχι, παιδιά. Θε να πιάσει κιόλα. Συμφωνώ με το ένα σκέλος της έρευνας. Το δεν μου πέρα πιάσω. Πιάσε, τι φόβασαι. Εντάξει, σφιχτό είναι, σφιχτό. Κάθομαι τώρα. Λοιπόν, το ένα σκέλος με βρίσκει σύμφωνη. Το άλλο δεν το βρίσκει, δεν με βρίσκει. Οι γυναίκες έναν άντρα, τον άντρα το θέλουν καταρχήν μειώδη. Μειώδη. Τον θέλουν, πιστεύεις, οι άντρες, οι γυναίκες στον άντρα μειώδη? Δεν ξέρω, εγώ αυτό που έχω ακούσει είναι ότι να έχει χιούμορ, να είναι ειλικρινής. Ναι. Και όχι, γιατί? Ναι. Με το μειώδη, όχι. Το μειώδη στο έχω ακούσει πολλές γυναίκες που λένε: α, να έχει την κυλίτσα του, εγώ θέλω. Αυτό ρε παιδιά το έχω ακούσει ποτέ. Το μειώδη τον εννοείς με κοιλιακούς, σε σπακ μοντέλο να πούμε. Ή απλά να είναι σφιχτός. Μαρτάκι. Ή να είναι σφιχτός. Μαρτάκι. Με τις πλάτες του. Φυσιολογικό, δηλαδή με την κυλίτσα του και λίγο. Και λίγο... με μια πλατούλα. Ναι. Και το άλλο που δεν με βρίσκει σύμφωνη είναι ότι οι γυναίκες θέλουν κυλίτσα. Ναι. Είναι γιατί έχει κυλίτσα. Όχι, σε αυτόν που θέλουν να κάνουν τώρα μπορώ να πω κάτι, είναι πρωί. Όχι, μπορείς. Θα το πω. Κάτω από ένα μεγάλο βράχο,
Ναι. Κρύπεται ένα μεγάλο φίδι. Δεν ξέρει που έχει έρθει ο Μαρτάκης. Έχει έρθει στην πιο σοβαρή εκπομπή του ραδιοφώνου. Ντροπή σου να λες για πράγματα στον αέρα. Εσύ, μην τα λες. Ενώ εσύ που έλεγες πριν γιατί, ότι λέει ο Γιώργος για τη γυναίκα του Κυριάκου Παπαδόπουλου την έρθει, ότι είχαμε περάσει ωραία. Ξέρεις τι γίνεται, φοβάται τα φίδια. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Δεν είναι σαν τον Ηρακλή με τα δυο χέρια που τάρπαζε. Καλημέρα Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Θερμοκρασία σήμερα δεν θα ξεπεράσει του 9 βαθμού Κελσίου και αύριο θα φτάσουμε του 11. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, εσεί με τα χιόνια εδώ πώ τη βγάλετε? Είχαμε πάρα πολύ χιόνι. Είχαμε τόσο πολύ που δεν μπορούσαν να βγουν αυτοκίνητα. Από τα γκαράζ και από τα πάρκινγκ. Ναι. Είχαμε μέσα στην πόλη 50 πόντου χιόνι. Είχαμε, ναι. Τόσο πολύ. Καλέ, ναι. Αφού για να καταλάβει η πυροσβεστική ήρθε να μα βγάλει από το σπίτι για να έρθουμε στην εκπομπή. Χαμό, άστα. Τόσο πολύ. Ναι. Και πόσα χρόνια έχει να χιονίσει έτσι τόσο πολύ? 6,5 ώρα το πρωί με παίρνει. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Ήταν το ρεκόρ τη χιονόπτωση στη Χαλκίδα. Τόσο πολύ. Γιατί είναι παιδιά? Αφού με πήρε η Ελίνα 6 ώρα το πρωί και μου λέει δεν μπορώ να βγω. Και έτσι λέω κάτσε να βγω να δω. Ούτε το τζιπ δεν έβγαινε. Ναι, καλέ. Βάλαμε αλυσίδες. Αλυσίδα και μέσα στην πόλη. Στα εκχιονιστικά του Δήμου. Βάλαμε αλυσίδες. Η Ελίνα. Εσύ είπα, ναι, βάλαμε εννοούσε. Πήγε δηλαδή εσύ με τα πόδια, με τι αλυσίδε. Δεν είχαμε τόσο χιόνι εμεί. Δεν είχαμε, κύριε Μαρτάκη, ήμασταν μια χαρά. Δεν είχαμε εμεί. 20 πόντου χιόνι ήταν ό,τι έπρεπε. Α, με κοροϊδεύετε τόση ώρα. Κάθομαι κι εγώ και απορώ και εγώ. Τόσο πολύ. Δεν είχαμε. Εγώ για να καταλάβει είμαι τέτοιο. Είμαι κομάντο που ήρθα μόνιμο στο στούντιο. Βέβαια γλίστραγα εδώ απ' έξω. Ήρθε λίγο με μάζεψε. Με το αυτοκίνητο. Δεν ήθελα να με πάρει κάποιο. Είχαμε γλίτσα, είχαμε χιόνι, αλλά οι περισσότεροι ευτυχώ που είχαμε τζιπάκια και κάναμε δουλειά. Η Ελίνα που το έπαιξε ατρόμητη σε μια ανηφόρα κόλλησε και με παίρνει τηλέφωνο. Έλα, σώσε με, με παίρνει κατηφόρα. 6,5 ώρα το πρωί. Με το γρίλο, με το κοσαδόρα. 6,5 ώρα το πρωί. Έλα, σώσε με. Εσείς είχατε. Είχαμε και εμείς χιόνια, ναι. Εγώ στη Γλυφάδα που μένω είχε χιόνια, αλλά δεν έστρωσε τους δρόμους. Δηλαδή το αυτοκίνητο και στα πάρκινγκ και σε όλα αυτά ήταν άσπρο. Πολύ λίγο. Ναι. Αλλά στους δρόμους δεν είχε πιάσει χιόνι. Καλά, είναι και θάλασσα κάτω εκεί, εντάξει. Γι' αυτό απόρρισα που μου λες εδώ 50 πόντους χιόνι. Και εδώ έχει θάλασσα. Τι έγινε, τι διαφορά έχει. Είχε και σε σημεία, είχε και 50 και 60 πόντους. Αλλά όχι τόσο πολύ όσο. Στα βόρεια, α πούμε, Κάλλη και Διόνυσο και όλα αυτά. Και ήταν χιόνι. Ναι, ναι, και έβαλε πολύ. Λες και είσαι στην Αράχοβα ή στο Περτούλι, δεν ξέρω πού. Πολύ χιόνι. Ωραία, να είσαι μέσα, Τζάκι. Εγώ χιόνι δεν είδα φέτος. Είδα πηγαίνοντας σε μια συναυλία που είχα στο Αγρίνιο. Είδα στη διαδρομή μετά σε ένα σαφαράγγι που περνάς από μέσα. Μετά το Μεσολόγιο, εκεί είδα πολύ χιόνι, αλλά όταν έφτασα στο Αγρίνιο είχε οκ. Okay, decent. Τα μαζεύανε γρήγορα φέτος. Πολύ αλάτι. Δούλεψε πολύ καλά. Ναι, πήγε το πολύ σύστημα. Καλά. Πήγε πολύ καλά το σύστημα. Εσύ γενικά 7 μήνες τώρα είσαι κάθε μέρα, Full. 9 μήνες. 9 μήνες είσαι σερί. Κλείνω τώρα τον τέλη Ιανουαρίου που έχω μία συναυλία στην Βάρνα στην Βουλγαρία. Κλείνω 9 μήνες. Όχι σε καθημερινή βάση, φαντάζομαι. Όχι σε καθημερινή, αλλά με 2 με 3 την εβδομάδα, ναι. Και ο Φίλτατος εδώ, συνεργάτης μου απ' έξω, υπήρχαν τώρα στον τελευταίο καιρό, ξέρεις, που αρχίσαν και οι πλατείες, τα Χριστουγεννιάτικα, τα νάματα, δέντρα και τέτοια. Έκανα και 2-3 σε μια μέρα. Άντε. Δηλαδή το χειρότερο που μου έκλεισε αυτός ο αγαπημένος μου συνεργάτης. Ο φίλος μας ο Μάρκος εδώ. Ο φίλος μας ο Μάρκος ήταν να φύγουμε από την Αθήνα να πάμε στην Καρδίτσα, να παίξουμε μια μισή ώρα και από την Καρδίτσα να πάμε στον Άγιο Αθανάσιο στο Κακμακτσαλά να παίξουμε το βράδυ. Και την επόμενη μέρα έπαιξα εκεί το βράδυ 2-2,5 ώρες τραγούδισα εκεί. Εκεί ήταν πιο κανονικό το πρόγραμμα. Σε ένα κλαμπ μεγάλο. Κοιμήθηκα. Δεν κοιμήθηκα. Και έτρεξα πίσω να γυρίσω γιατί τραγούδαγα στο Λουτράκι. Την επόμενη μέρα το μεσημέρι. Άρα κοιμάσαι μόνο στο αμάξι. Ναι, δηλαδή. Αυτό φταίει. Οπότε επιβεβαιώνουμε και την έρευνα που λέει ότι οι γυναίκες θέλουν άντρες μειώδεις και πλούσιους. Ναι. Κώστα μου, πολλή δουλειά ρίχνεις. Αυτό θέλω να μας το επιβεβαιώσεις εσύ. Ισχύει. Τι να ισχύει, παιδί μου. Αν θέλουν πλούσιους άντρες. Και εμείς έχεις και λεφτά έχεις με τόσο δουλειά που έχεις. Άρα είμαι περιζήτητος δηλαδή. Είσαι περιζήτητος, Σεργέ. Άρα καταλήγεις στην έρευνα ότι οι γυναίκες θέλουν. Έτσι λέει η έρευνα, εγώ δεν συμφωνώ. Καταλήγεις στην έρευνα ότι η γυναίκα θέλει χρήματα. Έτσι λέει η έρευνα. Και εμείς, και εμείς. Η οποία έρευνα, για να καταλάβετε, κοίτα το τίτλος, απογοητευτική έρευνα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Οι γυναίκες θέλουν μειώδεις. Εσύ συμφωνείς σε κάποια από τα δύο. Μόνο στους μειώδεις, που και πάλι δεν τρελαίνομαι. Καλό παιδί να είναι. Τι θέλεις την κυλίτσα σου, καλό παιδί να είναι. Καλό παιδί να είναι και μια χαρά. Και πλούσιους λέει άντρες θέλει έρευνα που δεν συμφωνώ. Υπάρχει κάποιος που συμφωνεί εδώ μέσα ότι οι γυναίκες θέλουν πλούσιους άντρες? Όχι. Εγώ.
Όχι, και εγώ πιστεύω ότι. Όχι ότι οι γυναίκες θέλουν, αλλά μεγαλώνουν με αυτό, πώς λένε. Το πρότυπο. Πώς μεγαλώνανε οι γονείς μας, ας πούμε, που λέγανε οι γονείς τους, να μπει στο δημόσιο. Ναι. Μεγαλώνουν λίγο, να βρει ένα πλούσιο γαμπρό. Να βρει ένα πλούσιο παιδί. Μπερδεύεται. Λένε. Δεν λένε βλέπει ένα πλούσιο. Βρει ένα πλούσιο. Λένε ότι βρει κάποιον που να σε προσέχει και να μπορεί να σε φροντίσει. Τώρα αν είναι πλούσιο. Αυτό δεν το έχω ακούσει. Ούτε από κάποια γιαγιά, ας πούμε. Εγώ έχω ακούσει να βρει ένα καλό παιδί, πλούσιο παιδί, να ζήσετε όμορφα, να κάνετε πολλά παιδάκια. Όχι, δεν σημαίνει ότι δεν θα πάνε. Δεν θα κάνουν με κάποιον άλλον, αλλά στο περνάνε στο σκεπτικό δεν από σημαίνει πίσω. Ότι ναι, τα κορίτσια αυτό πιστεύουν. Αλλά αυτό είναι σαν ακριβώς το παράδειγμα που σου λέω ότι έχετε γονίζονται. Έχετε σου λέγανε, θέμα με τον περίγυρό σας. Μπες στο δημόσιο. Δεν μου το έχουν πει ποτέ. Τι, εσένα δεν σου έχουν πει, βρες πλούσιο χαμπρό. Δεν μπες, μην μπεις στο δημόσιο. Όχι. Δηλαδή, τα έχει κάνει όλα αυτά. Τα έκανε μόνη σου. Άντρεπε, είμαι μπροστά. Προνόησα. Πήγα εγώ στο δημόσιο. Σαν δημόσιο είμαι. Πλούσιο άντρα όμω. Έλα πάμε. Κώστας Μαρτάκης μαζί μας, ευνηδιαστικά σήμερα μας έκανε surprise. Ναι, ναι. Το περιμέναμε για καινούργια εβδομάδα. Επειδή είναι εβδομάδα, επειδή θεωρώ ότι είμαι γουρλής, ήθελα έτσι να μπει ωραία η εβδομάδα. Τώρα που φύγαν και τα χιόνια επιτέλους, καινούργια χρονιά. Νομίζω ότι φέτος θα είναι για όλους μας μια πολύ ωραία χρονιά. Είσαι αισιόδοξος, Είμαι πολύ αισιόδοξος και αστρολογικά έτσι που έχω ψηλοακούσει, παρόλο που δεν πιστεύω πολύ, πιστεύω σε γενικά χαρακτηριστικά, νομίζω ότι θα φτιάξουν, θα είναι πραγματικά η χρονιά μας φέτος. Είμαι σε ζώδιο. Δίδυμος. Δίδυμος. Με δίδυμο. Πριν τις εκλογές ή μετά. Κοιμάσαι με τον Κώστα το Μαρτάκη και ξυπνάς με τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. δεν μου λες, ναι, καλή χρονιά για εσάς. Λεφτά λέει θα έχετε. Για τους δίδυμους μόνο. Έτσι λέει. Ότι οι δίδυμοι φέτος δίνουν πολύ μεγάλη έτσι, έντονη προσοχή στα οικονομικά. Το ίδιο λέγανε πέρσι για τους Σκορπιούς. Έδωσες. Έδωσε. Έδωσε. Καλά το πες. Προσοχή έδωσες. Προσοχή έδωσε. Όχι και λεφτά έδωσε. Λεφτά νομίζω όλοι δίνουμε. Και μία που λέμε για λεφτά, τζακπό το Τζόκερ. Τζακπό. Πόσα δίνει. Δίνει 800 χιλιάρικα. Α, δεν παίζω ακόμη. Άμα δεν πάει 2 εκατομμύρια, εγώ δεν παίζω. Να σε χαλάει 800 χιλιάρια δηλαδή. Τι να τα κάνει. Αφού το. Είπαμε, ναι. Έχει παντρευτεί το κορίτσι. Δεν άκουγε τη γιαγιά. Είπε τη γιαγιά. Βλέπει εγώ τι έκανα. Σειρά σου τώρα. Εγώ το πήρα τον Τζόκερ. Ντροπή σα. Παίζει καθόλου τυχερά παιχνίδια. Όταν έχει έτσι μεγάλα ποσά το Τζόκερ και εγώ παίζω καμιά φορά έτσι. Τζόκερ μόνο. Τζόκερ, ναι, δεν ξέρω. Χαρτιά. Χαρτιά μου αρέσουν, ναι. Αλλά γενικά με τον Τζόκερ ενώ μ' αρέσει, δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα κάτσω δηλαδή, να πω παιδιά θέλετε να παίξουμε ένα χαρτί. Αν τύχει και βρεθώ σε κάποιο σπίτι και παίζουν καμιά μπυρίμπα, μ' αρέσει πολύ όμως. Μπυρίμπα, ναι. Μ' αρέσει γιατί δουλεύει πολύ το μυαλό. Και εγώ για μένα μ' αρέσει πάρα πολύ μπυρίμπα και κερδίζω ωραίες. Πάντα. Δηλαδή είμαι τόσο καλή στην μπυρίμπα, έχω τόσο καλές τεχνικές. Κλέβει, θα το βάλω απόσπασμα αυτό που κάνεις τώρα. Κλέβει, κλέβει. Εγώ ξέρεις, είμαι από αυτούς που δεν τρέπομαι. Φάρδος λέγεται αυτό. Το καλό σε μένα είναι ότι έχω φωτογραφική μνήμη. Ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι και θυμάσαι τα νούμερα. Τα νούμερα που περνάνε. Και το... Μα η μπυρίμπα αυτό είναι όλο το παιχνίδι. Ότι να θυμάσαι καταρχήν να διαβάσει του αντιπάλου πώ παίζουν και την τακτική που έχουν. Ανάλογα και την μπυρίμπα παίζει. Ποια παίζει. Έχουμε... Τη δύσκολη παίζω εγώ. Τη δύσκολη που για να πάρει κιόλα από κάτω να πρέπει να κολλήσει, ναι, 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 να κατεβάσει. Με καθαρέ μπυρίμπε για να πάρει το πακέτο σου και να βγει. Όταν δεν παίζει καθόλου. Αλλιώ δεν παίρνει μπυρίμπακι. Όχι, μπυρίμπα παίζω. Δεν παίζω εννοώ με λεφτά να τρέχω στα καζίνο και τέτοια. Δεν τρέχω. Όταν βήξω μία φορά σημαίνει ότι χρειάζομαι μπαλαντέρ. Πρέπει κάπου να μπει ένα μπαλαντέρ. Και το δείχνω λίγο με το χέρι μου. Όταν βήξω δύο φορέ σημαίνει ότι κλείνω. Είμαι για κλείσιμο δηλαδή. Όχι, υπάρχουν τέτοια. Και άμα πιάσω τον αγκώνα μου έτσι και ξύσω λίγο το χέρι μου, σημαίνει ότι είμαι πολύ εγκλωβισμένη. Πρέπει να με εξεγκλωβίσει. Να με βοηθήσει. Ναι, θέλει πασούλε. Να με απεγκλωβίσει. Κατάλαβε αυτά. Ναι, ναι. Και κάπως έτσι κερδίζουμε. Το θέμα είναι ότι άμα είμαι αντίπαλο εγώ και ξύνει τον νόμο, θα τα μαζεύω όλα από κάτω. Δεν θα δω πόσο εγκλωβισμένη θα μείνει. Αν κέρδισε 2 εκατομμύρια, τι θα έκανε. Τι θα έκανα με 2 εκατομμύρια. Δύσκολη ερώτηση αυτή. Θα συνέχιζε να τραγουδά. Εννοείται. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Το κρατάμε αυτό. Δηλαδή, όχι 2 εκατομμύρια και γόνο σε. Όπως η Lana Del Rey, ας πούμε, που είναι πάρα πολύ πλούσια η οικογένειά της, αλλά ναι, τραγουδάει γιατί αγαπάει πολύ το τραγούδι και τη μουσική. Νομίζω και εγώ έτσι φαντάζομαι ότι θα ήμουν. Μπορεί να ήμουν πιο επιλεκτικός σε σχήματα, μπορεί να ήμουν πιο επιλεκτικός σε συναυλίες, σε τραγούδια, ακόμα περισσότερο, που είμαι. Και γι' αυτό δεν δουλεύω και φέτος και κάνω περιοδεία. Τι θα έκανα, δεν ξέρω. Νομίζω ότι ό,τι χρωστούμενα υπήρχαν ξέρεις, από την οικογένεια και ναι, τέτοια ναι, θα τα άκλυνα για να είναι και η οικογένειά μου να είναι ok. Ίσως θα έπαιρνα τα νύψια μου να πηγαίναμε στην Disneyland, ας πούμε, να κάτσουμε μια εβδομάδα εκεί να τους ξυπνάει ο Μίκη. Να την κλείσω για πάρτι μου, λέει όλοι.
Όχι, 2 εκατομμύρια είπαμε. Φέρ το Μίκη εδώ να κοιμάται. Φέρ το Μίκη να κοιμάται μαζί μα το βράδυ. Ναι, το Μίκη εδώ θα κάτσει Μίκη. Και άμα κουνηθεί, θα σου βγάλω τα αυτή. Και η Μίνη στο δωμάτιό μου, λέει. Κώστας Μαρτάκης, ανισέρωτας αποκλειστικά στο καφέ με 104,8. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Κώστα, μπράβο, μπράβο. Να σου πω λίγο κάτι. Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό που θα πω, αλλά εγώ έτσι το νιώθω και επειδή με ξέρετε ότι είμαι πολύ αυθόρμητος και αληθινός, νιώθω ότι είναι. Το είχαμε συζητήσει κιόλα, το είχα ζητήσει κιόλα τον Κυριακό. Ήθελα τη συνέχεια του εγώ θα φύγω κάποια στιγμή να πω από τον Κυριακό. Και νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που μπορεί να θεωρηθεί η συνέχεια του εγώ θα φύγω. Ναι. Ένα τραγούδι που με στιγμάτισε το «Εγώ θα φύγω» και έκανε και επιτυχία και είναι ένα τραγούδι που θα το έχω στη βαλίτσα μου για πολλά χρόνια και νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός που βρήκα άλλο ένα τέτοιο τραγούδι. Πάντως μπορώ να πω ότι ακούσαμε κάποια demo από τα τραγούδια σου, ότι πολλές εκπλήξεις έρχονται από τον Κώστα Μαρτάκη σε αυτά που έχετε μάθει και ακούτε από τον Κώστα. Κανείς φωνητική ασχολείσαι. Το κατάλαβα και στον demo τώρα που ακούσαμε έξω. Κάνω όχι συστηματικά, αλλά είναι ένα εργαλείο. Δουλεύεις πολύ τη φωνή σου. Είναι σαν τους Μις, ας πούμε, που είπες και πιάνεις τόση ώρα. Ότι χρειάζεται. Τώρα... Τα θέλει. Για πες. Εγώ τα θέλω. Πλούσιος τα θέλει. Κάνεις ορθοφωνία. Καλά, ηρέμησε λίγο. Ηρέμησε, παιδί μου. Την προηγούμενη φορά, εγώ θυμάμαι, μη και σπάει. Ναι, ναι. Μονότερμα. Κανόνισε, ναι, γιατί ναι, δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Για συνέχισε. Είναι και αυτός ένας μυς που θέλει εξάσκηση. Δηλαδή, όσο και έμπειρος να είσαι και να. Το έχεις δουλέψει αρκετά, αυτό ποτέ δεν φτάνει στα βάνη, δεν τα ξέρεις όλα. Εγώ σε καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί ηχογραφήσαμε ένα τραγούδι τα Χριστούγεννα εγώ με τον Γιώργο, το έλα την πρωτοχρονιά. Το ξέρω. Και ήταν και ενώ από τη μία χάρηκα για εσάς γιατί είσαστε φίλοι μου, από την άλλη στεναχωρήθηκε γιατί εκθρόνησε το δικό μου το Χριστουγεννιάτικο. Έπαιξε πιο πολύ, έπαιξε πιο δυνατά. Τόσα Χριστούγεννα ο κόσμος... τώρα μπροστά σου τώρα την πρωτοχρονιά. Ωραίο τραγούδι έχεις και εσύ, δεν έχουμε να πούμε. Δηλαδή... ήταν λίγο παλιό. Παλιό. Ωραίο είναι, αλλά το δικό μας είναι. Έτσι καταλαβαίνεις τώρα, έλα την πρωτοχρονιά. Όχι, σου λέω, ήταν. Απ' τη μία έλεγα. Κοίτα, βγάλανε τραγούδι και τώρα και εκθρονίσαν το δικό μου το τραγούδι. Που εγώ κατάφερα και εκθρόνισα τη Δέσποινα Βανδύ το τραγούδι της. Και τώρα ήρθε ένα άλλο να εκθρονίσει. Αλλά λέω, εντάξει, είναι φίλοι μου όμως και είναι πολύ ωραίο τραγούδι και με τον Ηλία που ήταν μέσα. Και ο Ηλίας Τσαγκρινού, όλοι. Πολύ, πολύ και πήγαμε λοιπόν στο στούντιο και ηχογραφήσαμε. Ωραία, θα κάνω εγώ τώρα τις ερωτήσεις. Πώς σας φάνηκε αυτή η εμπειρία του στούντιου. Λοιπόν, κατάλαβα ότι δεν. Του στούντιο, γιατί και εδώ στούντιο είναι. Δεν μπορώ να πω ότι η δουλειά σας είναι και τόσο δύσκολη. Είναι ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά. Ωραία. Μια μέρα μπορείς να τη δώσει για μια εβδομάδα ένα ρεπό και να είναι 24 ώρες μαζί μου. Αυτό γιατί? Είναι άδεια. Πάρε Σαββατοκύριακο. Όχι, εβδομάδα. Παιδιά... Εβδομάδα όμως τώρα, ας πούμε, που κυκλοφορεί το κανένα τραγούδι, που έχω γραφεί στα άλλα, που έχει συζητήσει για τα μαγαζιά, που έχει. Γιατί βλέπουν όλοι το αποτέλεσμα. Φέρε το κινητό μου. Βλέπουν το αποτέλεσμα. Τι το ότι βγαίνει. Μην κάνει μένο. Ντυμένο, βαμμένο, φτιαγμένο, βγαίνει ή αντίστοιχα οι γυναίκες με τα μαλλιά του και όλα αυτά και βγαίνει και διασκεδάζει τον κόσμο, διασκεδάζει κι εσύ. Αυτό έχει μια ολόκληρη προεργασία από πίσω. Και ειδικά όταν είναι μια προετοιμασία ενός άλμπουμ. Ναι, αλλά υπάρχουν γενικά, επειδή έχω γραφήσει εσύ και σε βάζουμε στον υπολογιστή και μου λέγε εμένα τώρα εκείνη την ώρα ψημόπλος. Θα σε κάνω εγώ Μαντόνα. Άντε, λέω κάνε με. Πριμαντόνα την έκανε. Αυτό δεν σε κάνει τραγουδίστρια όμως. Μα δεν είμαι τραγουδίστρια, αλλά μου έδειξε η Τσαγκρινού πώς γίνομαι τραγουδίστρια. Παίρνεις, λέει, τα δάχτυλά σου. Το καρύδι. Και αρχίζεις και κάνεις το φάριγκά σου πάνω-κάτω. Πάνω-κάτω. Τι μου θυμίζεις. Και μου λέει, Αντρέα! Και κάνεις έτσι, λέει. Είναι ζέσταμα. Παιδιά, το έχω και σε story, δηλαδή δεν μπορεί να με αμφισβητήσει κανείς. Το κάνεις εσύ αυτό. Όλα πάντα είναι τόσο σύνδεση. Περίμενε. Ούτε αυτό που ζήσαμε, ούτε στα παραμύθια. Σε λίγο μπαίνει και η Ελίνα. Ναι, καλέ, εγώ είμαι άρθρο. Το εδώ την κόψαμε. Ναι, όχι. Βγάλ' το λίγο, σας παρακαλώ. Κοίταξε να δεις, μισό λεπτάκι. Γελάς. Όχι, να σου πω κάτι. Γελάς. Καταρχήν αυτό που μου είπες για. Έτσι μου έλεγε, παίρνει λέει. Αυτό δεν το ξέρω, αυτό. Η Τσαγκρινού πάντως έτσι κάνει ζέσταμα. Κάνει το φαριγκάτι πάνω κάτω με τα δάχτυλά. Είναι διάφοροι τρόποι, εγώ δεν το ξέρω. Είμαστε στο σπίτι και λέει στην Ελίνα. Γιατί τη λέω, βοήθησε τη λίγο, επειδή μου σαν γυναίκα. Και τη λέει, αλλά δεν καταλαβαίνω. Άλλα σου πει. Ναι. Δεν καταλαβαίνω τι να κάνω. Και κάνεις δεξιά-αριστερά το καρύδι, όλο το φάριγκα. Ναι. Και αυτό βοηθάει. Ναι, ρε παιδί. Λέει να κάνεις ζέσταμα, όχι για να μπορεί να τραγουδήσει καλύτερα. Ναι, αλλά ζεσταίνει, λέει, τις φωνητικές χορδές.
Λοιπόν, ναι, αυτό δεν το ξέρω. Εγώ πρώτη φορά το ακούω. Έχουμε κάμερες, δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρει με τις βλακίες που κάνετε. Να σου πω κάτι. Ωραία, εγώ σου είναι καινούριο μάλλον τρόπο αυτό. Θέλω να πω ότι. Θέλω να καταλήξω ότι η δική μας η δουλειά είναι πιο δύσκολη. Από τη δική σας, αυτό θέλω να καταλήξω. Γιατί έκανα και τις δύο περιπτώσεις. Ότι μπορεί να χιονίζει, ας πούμε, και να μην μπορεί να ανέβει την ανηφόρα. Βέβαια. Ναι. Βέβαια. Και εγώ μπορεί να χιονίζει και να μην μπορώ να κατέβω την κατηφόρα από το ναι. βουνό που μπορεί να μένω για να πάω στο μαγαζί. Τι εννοεί αυτό, την πιο δύσκολη δουλειά μου. Από την άλλη, όμως, μπορώ να ομολογήσω ότι κάνετε πολύ ωραία δουλειά. Είναι ωραίο να μπαίνει στο στούντιο και να τραγουδά. Είναι όντως πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραία η δουλειά. Είναι, όντως μπορεί. Κατάλαβα δηλαδή αυτό για να μιλήσω σοβαρά ότι, ότι είσαι σε πιο δημιουργικό στάδιο. Το να είσαι στο στούντιο, εντάξει, θα βγουν τα τραγούδια, θα τα ακούσει ο κόσμος και αυτά, αλλά αυτό που γίνεται εκεί μέσα. Είναι δεν πολύ... υπάρχει, δεν μπορείς. Είναι εμένα πραγματικά ο μόνος τρόπος που μπορώ να εκφράσω τη χαρά μου και την, το ότι κάνω αυτή τη δουλειά και έχω καταφέρει και θεωρώ τυχερό και ευλογημένο τον εαυτό μου, το ότι αυτό που αγαπώ και με κάνει και νιώθω όλα τα συναισθήματα χαράς, λύπης, σεξ, γεύσης, απόλαυσης φαγητού, εκδρομής, όλα τα συναισθήματα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος την ώρα που είμαι πάνω στη σκηνή. Έχω όλα τα συναισθήματα αυτά ταυτόχρονα. Αυτό είναι. Εγώ δεν ανέβηκα πάνω στη σκηνή να τραγουδήσω το τραγούδι. Είναι μαγικό το συνέστημα. Πάντως μπορώ να σου πω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο τελικά να τραγουδήσεις. Ναι, είναι δύσκολο. Είναι... Για να μιλήσουμε σοβαρά, είναι πολύ δύσκολο, παιδιά. Μπαίνοντας στο στούντιο, εμείς δεν ήξεραμε ούτε φωνητική, νομίζω ούτε πρόβες. Είναι θέμα αυτιού κιόλας. Δηλαδή, αν έχεις καλό αυτί και μπορείς να ακολουθήσεις τη μελωδία, όχι ως μελωδία ότι πάει τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα-τα, να πιάνεις και τους τόνους, να είσαι πάνω. Εγώ αυτό που κατάλαβα για τον εαυτό μου και το ήξερα δηλαδή, μου το είχε πει και ο μπαμπάς μου, είναι ότι είμαι τρομερά φάλτσα. Δεν μπορώ να πιάσω τον τόνο με τίποτα. Είμαι πολύ φάλτσα. Άρα του βγήκαν τα μάτια του Ψημόπουλου να σισιώσει. Με ίσιωσε όμως. Το Photoshop της φωνής. Το άκουσες καθόλου το τραγούδι? Το ακούσει. Την Ελίνα την άκουσε πουθενά? Α, με κατάλαβες που είμαι. Είμαι σε πολλά κομμάτια του ραδιόφωνου. Είμαι σε πολλά κομμάτια του τραγουδιού. Εντροπή σας. Αφού αυτό ήθελα να λέω. Όταν λέει κάτσε να ακούσει, πού θα την βάλει τώρα? Από πού την έχει? Καλά, δεν τρέπεσαι λιγάκι. Εσύ δεν τρέπεσαι που λες ότι τραγούδισες και δεν υπάρχει κανένα τραγούδι μας αυτό. Η συμμετοχή. Λοιπόν, Άιφερ ήταν. Τραγούδισε. Άντε, φέρ τον καφέ. Θα σου δώσω. Φέρ την πετσέτα. Θα σου βάλω ένα τραγούδι που τραγούδισε η Ελίνα στο στούντιο του Ψημόπουλου. Στην Πάνικ. Είναι το. Βάλε, σε παρακαλώ. Τραγούδισε το ομολογό. Του Βαλάντι. Σε παρακαλώ, βάλτε το. Εδώ μα λέει λοιπόν ο κόσμο. Όχι, Αθήνα δεν έχω. Δεν την ξέρετε τη γυναίκα εδώ, τον άνθρωπο, ποιο το έχει το παράγγειλε τώρα να μα τα φέρουν εδώ, τα πάρει. Να τα πάρει στην Αθήνα. Σε άλλα νέα σήμερα ο Κώστας Μαρτάκης μα έκανε ντου στο στούντιο και έχει έρθει εδώ πέρα με όρεξη να μα τρολάρει. Δεν πειράζει όμως. Εμείς είμαστε εδώ και τον στηρίζουμε με το νέο του τραγούδι, το Αν είσαι έρωτας, σε αποκλειστική μετάδοση μόνο εδώ. Βλέπεις τι κάνει. Μόνο στον Ζαγκαρδάκη. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει όμως. Μην νιώθεις άσχημα, το βάλω εγώ. Ναι. Ποιο να βάλω. Μισό λεπτό. Έχουμε ετοιμάσει μια έκπληξη. Πριν την έκπληξη όμως θέλω να πω πραγματικά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας, γιατί είσαστε από τους ανθρώπους που με στηρίζετε από την αρχή μου, από το ξεκίνημά μου, ό,τι τραγούδι και να βγάλω. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει, γιατί συμβαίνουν και αυτά, δεν μπορούν να μας αρέσουν όλα. Είσαστε πάντα εκεί για μένα και αυτό θέλω να ξέρετε ότι είναι αμοιβαίο. Ό,τι με χρειαστείτε, το λέω και δημόσια, ότι θα είμαι πάντα εκεί. Είναι που είσαι όμορφος τώρα, κατάλαβες, και μπαίνεις στο, στο πυρόβλητο κατευθείαν. Πέφτεις. Ναι, ρε, πέφτω. Έχει καιρό. Καλέ. Τώρα θα πω κάτι. Έχω δύο μέρες. Τώρα θα πω κάτι που λέω ο Ουγγαρέζος. Έμπαινες. Έμπαινα. Έμπαινα. Ωραία, λοιπόν, αφού μπαίνανε, κάτσε να μπω κι εγώ λίγο. Ναι, για μπες. Πάμε να κάνουμε αυτό. Τι θες ρε παιδί μου. Κάτσε, κάτσε. Και σε πληροφόρο. Ωραία το λες. Να αλλάξει. Ναι, πάμε. Πολύ ωραία το λες. Το ξέρω. Είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι ο παραγωγός όμως, το κιτάρι όλο. Άστο. Πάμε παιδιά, πάμε. Σημαντικό η αυτοπεποίθηση πάντως, να το πω. Η αγάπη κάνει θαυμάτα και σε πληροφορώ. Μπορεί να αλλάξει πράγματα με τρόπο μαγικό. Η αγάπη τα Χριστούγεννα μου λείπει πιο πολύ. Γι' αυτό με το τραγούδι. Μετά είναι γι' αυτό με το τραγούδι μου θα. Είναι και πώς το δείχνει κιόλας. Ποιο φάλτσο επομένω, Ψημόπουλο. Δεν είναι τραγουδιστή άνθρωπο. Εγώ δεν είμαι τραγουδίστρια. Περίμενε, τι λάθος έκανε. Έχει στοναρίσματα και έχει κάποια φαλτσάκια. Ορίστε. Στοναρίσματα και κάποια φαλτσάκια. Ποιο είστε, κύριε. Παρακαλώ. Μπορείτε να έρθετε την επόμενη χρονιά. Δουλεύετε και ελάτε του χρόνου. Τι λέει, από μένα είναι όχι. Εγώ την καρέκλα. Από μένα είναι. Καλή προσπάθεια. Να σου πω κάτι πέρα την πλάκα. Αυτό που άκουσα και θα σου το πω πολύ ειλικρινά. Έχει κάποια φαλτσάκια, έχει κάποια στοναρίσματα, αλλά λογικό δεν είναι τραγουδίστρια. Δεν το παίζει τραγουδίστρια όπως κάποιοι άλλοι. Όχι, το δυστυχώς είναι ότι το παίζει κιόλας.
Ναι, όχι, τι αυτό το όμως... τραγουδίστρια. Τι λες καλά. Έλα τώρα, πες που την βγάλαμε αλήθεια. Τραγούδι μέσα σε δύο επισκέψεις. Αφού είπε και όλα, αφού το ακούσαμε και μέσα. Πολύ καλά το λέει. Ναι, το ξέρω, λες εσύ. Το αυτή η αυτοπεποίθηση δηλαδή είναι με σκοτώνει. Τα πάντα είναι θέμα αυτοπεποίθηση. Εγώ το πιστεύω, αυτό ήθελα να πω ότι μέσα στα αρνητικά που σου είπα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ αυτό που συνειδητοποίησα είναι ότι έχει πολύ αυτοπεποίθηση, όχι επειδή το είπε, στη φωνή σου. Δηλαδή τραγουδά και το γουστάρει. Το, ναι, το ναι, πέρασε ναι, ναι. Ωραία, φαινόταν. Τόσο ωραία που δεν με βάλανε στο τραγούδι. Δεν πειράζει όμως. Αυτό δεν πειράζει. Θα κάνουμε μαζί το έργο. Ναι, μωρέ. Κώστα, αλήθεια λε. Έλα να σου πω, όποιον έρχεται κλαίγεται. Όχι, όποιον έρχεται κλαίγεται. Θα σε πληρώσω. Έχει λεφτά, έτσι. Θα το σκεφτώ το. Άντε, θα σα ανεβάσω. Έλα, παιδιά. Γιώργο, σε παρακαλώ, πε το μαρτάκι να φύγει. Στη δίνω μια εβδομάδα να την πάρει στην πίστα. Μια εβδομάδα, όχι. Πρώτο να έρθει να δει ποια είναι η δουλειά. Γιατί όλοι αυτό νομίζουν ότι επειδή μα δίνουν και μα τέτοια και παίρνουμε ένα μικρόφωνο και τραγουδάμε. Ότι άρα, μωρέ, τι κάνετε, παίρνετε τόσα λεφτά. Καταρχήν, δεν παίρνουμε τόσα λεφτά. Έχει αλλάξει η εποχή. Αυτό που ήξερε ο κόσμο. Κάποτε. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολη και αγχωτική δουλειά γιατί εγώ σήμερα είμαι και την επόμενη, όχι την επόμενη μέρα, μπορεί την επόμενη ώρα να μην υπάρχω. Ναι, σωστό. Να έχω κοπεί αυτό, από παντού, αυτό, ναι, αυτό, να, ναι. Μην, να με βρίζει όλη η Ελλάδα. Δηλαδή είναι, δεν είμαι ένας άνθρωπος που έχει βρέξει, χιονίσει τη δουλειά του, που είναι δύσκολο δημόσιο, να μετακινήσει. Δημόσιο, όπως είμαι εγώ εδώ. Ναι, ναι, εντάξει. Αυτό ναι, δεν ήθελε να πει για μένα, δεν ήθελε να πει. Δεν ήθελα να πω για το δημόσιο, γιατί και αυτή μια δουλειά κάνουν οι άνθρωποι. Έτυχε να μπουν στο δημόσιο, θέλανε, δεν θέλανε, βέβαια έτυχε. Δεν το κρίνω. Αλλά είναι κάθε μέρα το άγχος καινούργια, καινούργια μέρα τη επιτυχία. Γιατί ζω από αυτό, δεν το κάνω για να περάσει μόνο χόμπι, επειδή το αγαπάω. Θα το έκανα αν ήμουν πλούσιο, αλλά το κάνω επειδή δεν είμαι πλούσιο, το κάνω και για να ζήσω κιόλα. Και για να ζήσω με την οικογένειά μου και του φίλου μου. Αλλά. Για να το σοβαρέψαμε. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό που έχεις. Την τόση αυτοπεποίθηση που μπορεί να κάνεις τον άλλον να ξεχάσει ότι μπορεί να στονάρει σε κάποια σημεία. Αυτό. Άμα ανέβω στην πίστα δηλαδή, η αυτοπεποίθησή μου. Άμα βγάλεις θα ισοπεδώσει όλα. Ένα πλούσιο, ό,τι θες. Και παβαρότη. Απλά θα το ανοίξεις λίγο. Όλο, ό,τι θες. Με τα κασκόλια, τις μπούρκες εδώ φορά. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δεν έχεις δει με φόρεμα. Τι θες? Την έχεις δει με φόρεμα? Όχι, θέλω να μου τη δείξεις. Α, πάθεις πλάκα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εμένα sex βρήκατε πρωί πρωί. Σεξ bomb, μιλφάρα του. Μαρτάκι, το τι θες? Τι θες? Γιατί ήρθες εδώ σήμερα? Κούγκα. Γιατί ήρθες εδώ, Μαρτάκι? Περάστε έξω, κύριε. Σας παρακαλώ να βγάλετε το Μαρτάκι. Κορίτσι μου, όμορφο. Τυχερός ο άνθρωπος που σε έχει πάρει. Να σε έχει πολλά λεφτά, δεν πειράζει. Καλάλι του. Καλάλι του. Σ' αγαπάμε πολύ. Φιλιά πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να ασκήσουν τα τραγούδια. Να μας ξανάρθει. Γιώργος και Ελίνα. Σοκαφέ Morning Show.